Γιατί με έναν άνθρωπο που μονίμως έχει να μας πει πάρα πολλά πράγματα και πολύ ενδιαφέροντα. Σπύρο Μπιμπίλα, είσαι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Και χαίρομαι πολύ που σου μιλάω, αγαπημένη μου Σπύρο. Αγαπημένη μου Σπύρο Μπιμπίλα. Συμπαθή άτομα στο χώρο μας. Και εσύ, Σπύρο Μπιμπίλα, και από τα πολύ δραστήρια. Διότι οφείλω να πω, τον συνάντησα χθες στην πρεμιέρα της Μαρινέλλας που πήγαμε στην παράσταση Μαρινέλλα Συναντά τη Βέμπο. Πολύ καλή παράσταση. Οφείλω να πω ότι κάθε φορά που του λέω «Σπύρο, τι κάνεις τώρα, μπερδεύομαι από τα τόσα που κάνει». Και του λέω «Έλα να σε πάρω ένα τηλέφωνο, πάλι έχεις καινούργια πράγματα, πάλι έχεις να μας πεις πράγματα, πες τα μας λοιπόν Σπύρο, γιατί ομολογώ ότι με εκπλήσεις ευχάριστα κάθε φορά που σε συναντώ». Λοιπόν, καταρχήν είσαι στη μία θεατρική σκηνή. Να ξεκινήσουμε από κάπου. Είμαι στο Νίκο Ευγυρίας, mm-hmm. που παίζεται στο Θέατρο Ορφέας και αυτή τη στιγμή κάνει μια μεγάλη επιτυχία και εμπορική πια. Mm-hmm. Συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο. Έχουμε σχέδια να πάει και του χρόνου ακόμα, από ό,τι συζητιέται. Την είδα και είναι πολύ καλή παράσταση, Σπύρο μου. Είναι μια παράσταση πολύ καλή, εμένα με γεμίζει και συγκίνηση και διασκέδαση. Είσαι εξαιρετικός, δεν το λέω επειδή μιλάμε μαζί. Είσαι εξαιρετικός εκεί. Μου το είπαν όλοι εκείνο το βράδυ. Τι φοβερός που είναι ο Σπύρος. Αγνώριστος καταρχήν. Εμένα δεν καταλαβαίνω ότι είμαι εγώ επί σκηνής, ναι. Γιατί κάνω αυτό το πολύ γεροντάκι. Το γέρο, ναι. Και μια μέρα μου συνέβη ένα πολύ αστείο βγαίνοντας από το θέατρο. Μια κυρία μου είπε: «Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Αχ, σας άρεσε η παράσταση». Και λέω: «Μα τι να μου αρέσει, αφού εγώ έπαιζα την παράσταση». Δεν σε γνώρισε. Και δεν κατάλαβε τι έπαιζε. Μα κάνεις εκπληκτικά το γεροντάκι, εκπληκτικά. Ναι, και η συγκίνησή μου είναι βαθιά γιατί παίζω με όλους αυτούς τους παλιούς και αγαπημένους μου ηθοποιούς που μερικούς από αυτούς τους θαύμαζα και από παιδί, όπως τη Δέσποινα Στυλιανοπούλου, τον Νίκο Βανδόρο, τον Τρίφωνα, τον Καρατζά, τον Ανέστη Βλάχο, με τον οποίο με συνδέει η πρώτη μου τηλεοπτική επιτυχία. Γιατί έκανα μαζί του το Ζητιάνο του Καρκαβίτσα το 1982, mm-hmm. που έκανα τον Παραγιώτου, ένα εκπληκτικό σύριαλ τη ΕΡΤ τότε, που έχει επαναληφθεί κάποιες φορές ευτυχώς και σώζεται. Και να πούμε ότι στο δεύτερο μέρος έχετε πολλά τραγούδια, τα είχα ακούσει. Με τον Τέρι Χρυσό. Με τον Τέρι Χρυσό είναι το δεύτερο μέρος. Να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα, ναι. δεν ξέρω αν σε φέρνω σε δύσκολη θέση. Είχα, πριν από λίγο καιρό, υπήρξε ένας νέος ηθοποιός, δεν θυμάμαι τώρα, μου διαφεύγει το όνομά του, που τα έβαλε. Κατάλαβες, που τα έβαλε με τους ανθρώπους που ανεβαίνουν στη θεατρική σκηνή σε προχωρημένη ηλικία. Ναι, έκανε μία άστοχη δήλωση ο Νίκος Ορφανός, για την οποία έχει στυλιτευτεί πάρα πολύ από όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο, γιατί νομίζω ότι δικαίωμα του καθενός είναι στην τέχνη να παράγει μέχρι το θάνατό του, εφόσον είναι υγιής και σε κατάσταση που μπορεί να δουλέψει. Δηλαδή ο κάθε άνθρωπος που είναι άνω των 70, των 80 και των 90 και είναι σε κατάσταση τέτοια που να μπορεί να δημιουργήσει πράγματα, απαγορεύεται επειδή είναι η ηλικία του μεγάλη. Άστοχο. Γιατί εκεί που είναι οι μεγάλοι άνθρωποι, εκεί θα πάει και ο Νίκος Ορφανός που λες. Και είναι καλό είναι. Ναι. Και δήλωση, άστοχη. Άστοχη δήλωση. Και πόσοι αιώνιοι έφηβοι είναι στο σανίδι και πραγματικά αυτή η διαχρονικότητα πολύ τη ζήλεψαν. Ναι, ναι. Για πες μας λοιπόν, Οίκος Ευγυρίας το ένα που συνεχίζεται και ευχόμαστε να πάει και του χρόνου. Και τώρα συνεχίζω και το δεύτερο έργο που είχαμε αρχίσει στο Θέατρο Ημέρας μεταφέρεται λόγω επιτυχίας και αυτό στο Θέατρο Χιτήριο που είναι μεγαλύτερο από την Τετάρτη που είναι η πρεμιέρα στις 5 Φεβρουαρίου και είναι ένα έργο του Αντώνη Τσιπιανίτη, ενός νέου συγγραφέα πολυγραφότατου γιατί παίζονται 4 έργα του, όλα με επιτυχία και αναφέρεται πάνω στην κρίση και όλο αυτό το κακό που ζει η νεολαία που δεν μπορεί να βρει δουλειά, που εξευτελίζεται. Και έχω τη χαρά εκεί να παίζω με πάρα πολύ νέα παιδιά, σε αντίθεση με το άλλο έργο που παίζω με πολύ μεγάλους, τα οποία παιδιά ήταν και πρώην μαθητές μου πριν 4-5 Συγγνώμη, τώρα Τετάρτη έχεις πρεμιέρα. Πού θα παίξεις εσύ, ποιο από τα δύο μας έχεις μπερδέψει? Τη Τετάρτη στο Χιτήριο. Γιατί ο Οίκος Ευγυρίας παίζεται Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή. Α, μάλιστα. Τρίτη Τετάρτη στο Χιτήριο. Δηλαδή Δευτέρα μόνο μπορεί να σε πετύχουμε να μας έρθει στο στούντιο. Ναι, τώρα μία Δευτέρα θα σας έρθω στο στούντιο και θα πούμε πολλά. Θα πούμε και για τις μικρές μήκους που κάνω. Έκανα τη μία μικρού μήκους που λέγεται «Ελεύθερη βούληση» και αναφέρεται στη ζωή των αστέγων της Αθήνας. Και θα πάει στο φεστιβάλ του ελληνικού κόσμου και στο φεστιβάλ Βόλου. Είναι μια σπουδαία ταινία ενός νέου σκηνοθέτη που έχει ήδη βραβευτεί στο προηγούμενο φεστιβάλ Βόλου, γιατί μια ταινία του «Το Όχι», το οποίο αναφέρεται στη ζωή του Κουκίδη, ο οποίος, αν για όσους δεν το ξέρουν, αξίζει να το πούμε, είναι ο άνθρωπος που όταν μπήκαν οι Γερμανοί, του δώσανε να κατεβάσει, είπαν να κατεβάσει τη σημαία από την Ακρόπολη και αυτό στυλίχθηκε με τη σημαία και έπεσε από το βράχο. Υπάρχει μνημείο πάνω στην Ακρόπολη για αυτόν τον άνθρωπο. Μάλιστα. Αλλά δυστυχώς δεν το ξέρουν πολλοί Έλληνες αυτό. Βέβαια δεν το ξέρουν.
Και η ταινία λοιπόν λέγεται. Η Ελεύθερη Βούληση. Ελεύθερη Βούληση και αφορά στους αστέγους της Αθήνας. Ο άνθρωπο, ο οποίος δεινοπαθεί και μάλιστα είναι άστεγος του 2020, γιατί η ταινία αναφέρεται στο μέλλον που γίνεται ακόμα πιο ζωφερό. Mm-hmm. Θα βγει στους κινηματογράφους, Σπύρο μου, αυτή. Ναι. Πότε? Τον επόμενο χειμώνα. Α, τον επόμενο χειμώνα. Θα πάει στο φεστιβάλ πρώτα. Mm-hmm, mm-hmm. Ολοκληρώθηκαν δηλαδή τα γυρίσματα. Ναι, τελειώσαμε. Ολοκληρώθηκαν, θα τα δούμε στα φεστιβάλ και τον επόμενο χειμώνα στους κινηματογράφους. Ναι. Άρα, στο Χιτήριο εσύ Τρίτη-Τετάρτη. Ναι. Στο Νίκο Ευγυρίας, στο Θέατρο Ορφέας. Και θα σε δούμε και στην ταινία. Σε όλα τα κοινωνικά, μια και είμαι σε όλα τα συμβούλια ηθοποιών και τρέχουμε για όλα τα προβλήματα που έχουν ανακύψει, γιατί είναι πάρα πολλά πια τα προβλήματα. Για πες μου, πώς πάτε από ανεργία με επίσημα νούμερα στο κλάδο. Η ανεργία είναι πολύ υψηλή, γιατί μπορεί να δουλεύουν πολλοί ηθοποιοί στα θέατρα, επειδή δεν υπάρχει τηλεόραση, δεν υπάρχει μεταγλώτηση, δεν υπάρχει διαφήμιση πια. Οι ηθοποιοί, κατά το μεγαλύτερο του μέρο, είναι άνεργοι ή και αυτοί που δουλεύουν παίρνουν πάρα πολύ λίγα χρήματα. Mm-hmm. Επομένως, είναι σε δεινή κατάσταση. Ναι. Δεν είναι σε καλή. Αυτό μας το έλεγε και η Άννα Ιφόνσου τις προάλλες που την είχαμε φιλοξενούμενη εδώ. Ναι, με την Άννα συνεργαζόμαστε πάρα πολύ, γιατί εγώ είμαι Γενικός Γραμματέας του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Σωματείου Ηθοποιών, το οποίο συνεργάζεται πάρα πολύ με το σπίτι του ηθοποιού για τα προβλήματα, όλα αυτά που έχουν συγκεντρωθεί στους ηθοποιούς. Έχουμε πάρα πολλούς ανασφάλιστους ηθοποιούς. Πάρα πολλούς. Αλλά έχουμε κάνει μια συμφωνία με τους γιατρούς του κόσμου και μας παρέχουν φάρμακα για τους ανασφάλιστους ηθοποιούς, όπως παρέχουν και σε πολύ άλλο κόσμο. Και προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε, αυτούς που είναι ανασφάλιστοι. Mm-hmm, mm-hmm. Είστε αξιοθαύμαστοι και εσύ, Σπύρο μου, και η Άννα Ιφόνσου, για όλα αυτά που κάνετε για τους συναδέλφους σας, πραγματικά. Με περισσεύμα ψυχής. Νομίζω ότι μέσα σε αυτή την κρίση, την άθλια που ζούμε, έχω αναπτερωθεί, γιατί αισθάνομαι ότι είμαι πολύ χρήσιμος άνθρωπος και τρέχω όλη την ημέρα. Mm-hmm. Και όλα τα βράδια. Εγώ δεν υπάρχει πρεμιέρα που να είμαι εδώ. Ακριβώς. Πού θα πας σήμερα? Θα βρεθούμε στο Ζαχαράτο. Ναι, θα βρεθούμε πάλι. Δεν θα βρεθούμε. Ο Τάκης μου εδήλωσε. Σε περιμένω μπροστά. Πέρσι είχα πάει τρεις φορές. Καθόμουν μπροστά, δεν υπήρχε περίπτωση. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή η παράσταση. Έχει κάνει κάποιες αλλαγές από πέρσι. Αλλά ναι. Οπότε θα σε δω και σήμερα. Όπως και χθες. Λοιπόν, περιμένω μία Δευτέρα. Θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο να έρθεις από κοντά. Να δείξουμε και αποσπάσματα από τις δουλειές σου, τις δύο θεατρικές και από παλιότερες συμμετοχές σου. Να το φτιάξουμε ωραίο το αφιέρωμα μια Δευτέρα εδώ, που είναι η μόνη μέρα που σου περισσεύει. 12 με 1. Θα το κανονίσουμε το βράδυ. Εντάξει, Σπύρο μου. Εντάξει. Καλή επιτυχία σε όλα. Πολλά. Να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή. Φιλιά. Ήταν ο Σπύρος Μπιμπίλας, αγαπημένος ηθοποιός, ο οποίος, όπως ακούτε, είναι υπερδραστήριος. Παίζει σε δύο θεατρικές παραστάσεις.